Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Γιώργο Βαρδάκη, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω για ακόμα μία φορά και να τον ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Βαρδάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Δύσκολη συγκυρία, πολύπλοκη η ψυχολογία μας και σε εσάς ως φορέας βέβαια και εκπρόσωπο σε ένα κλάδο και εμάς δημοσιογραφικά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη δημοσιογραφία και θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Το καταλαβαίνετε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Απλά είναι οι μέρες τέτοιες που δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει Έλληνας που είναι συγκλονισμένος από αυτό που γίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Με ανησύχησε κάπως η κυρία Μπυρλυράκη, καθώς έθεσε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την υποστελέχωση και την έλλειψη εργατικών χεριών που πιθανότατα να καταγραφεί και το εφετινό καλοκαίρι. Η δική σας αίσθηση ποια είναι στο κομμάτι των ξενοδοχείων? Γενικότερα, όπως την άκουσα, τα είπε γενικά πολύ καλά. Δηλαδή, στα περισσότερα θέματα που είπε, αν όχι σε όλα, με κάλυψε πλήρως. Ναι, όντως υπάρχει το θέμα της υποστελέχωσης και υπάρχει, μπορεί να μην είναι τόσο έντονο όσο πέρυσι, που το βιώσαμε έτσι για πρώτη φορά πολύ έντονα. Αλλά και φέτος υπάρχει. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ότι το 2 χρόνια που περάσαμε τον κορονοϊό, που τα ξενοδοχεία υπολειτουργήσαν, έδιωξαν αρκετό κόσμο από τον τουρισμό για να πάει να βρει μια πιο σίγουρη θέση κάπου αλλού. Αρκετός κόσμος επέστρεψε φέτος, αλλά γενικότερα το πρόβλημα του προσωπικού υπάρχει. Και ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία, δεν μπορεί να την πει, γιατί είναι σε ανάγκη πάνω, να δούμε γενικότερα το πρόβλημα της εκπαίδευσης του τουρισμού στην Ελλάδα, το οποίο το έχουμε αφήσει στον αυτόματο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο κομμάτι του κλίματος που έχει διαμορφωθεί από την πραγματοποίηση τουριστικών εκθέσεων, με την παρουσία της περιφέρειας Κρήτης να είναι δυναμική, κατά γενική ομολογία, η δική σας αίσθηση, ναι, η δική σας ενημέρωση ποια είναι? Ξέχωρα από τις εκθέσεις τους, γενικότερα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια, βλέπεις κάποιες τάσεις. Αλλά το τι κυκλοφορεί και το τι προδιαγραφές έχει για κάθε χρονιά, το βλέπεις από τις προκρατήσεις. Ναι. Γενικότερα λοιπόν, εμείς βλέπουμε ότι φέτος υπάρχει μια χρονιά η οποία θα πάει καλά. Τα πρώτα δείγματα, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που υπόθηκε πριν, ότι είναι τόσο ευαίσθητος ο τουρισμός που 1,5 μήνα πριν αρχίσει η σεζόν, 1 μήνα, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αλλά με τις παρούσες συνθήκες λέμε ότι ναι, περιμένουμε μια καλή τουριστική χρονιά. Η γενικότερη τάση, μιας και χρησιμοποίησατε αυτό τον όρο, συμπεριλαμβάνει μέσα την Ανατολική Κρήτη, περιοχές όπως η Ιεράπετρα, η Σιτία, τα νότια των περιοχών. Θα σας πω κάτι. Η Κρήτη γενικά, και αυτό είναι και το ένα μεγάλο μπράβο πρέπει να υποθεί στην περιφέρεια, λειτουργεί ενιαία. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές έτσι μικρές ανάμεσα στις περιοχές, αλλά η δυναμική είναι ενιαία. Λοιπόν, εγώ βλέπω φέτος ότι αρκετά ξενοδοχεία στην περιοχή μας ανοίξουν πολύ πιο νωρίς από ό,τι άνοιγαν συνήθως. Εδώ συνήθως η σεζόν αρχίζει γύρω στα τέλη του Απρίλη. Φέτος βλέπω ξενοδοχεία τα οποία θα ανοίξουν Μάρτι, αλλά και αρχές του Απριλίου. Βεβαίως, για να πούμε ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί το όλο τουριστικό απόθεμα της περιοχής της Ιεράπετρας, θα περιμένουμε να πιάσουμε τις πρώτες μέρες του Μάη. Θα επιμείνω λίγο. Μιλήσατε για μια ενιαία διαχείριση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και ένα ενιαίο προφίλ που πρέπει να υπάρχει. Brand name Κρήτη, πάνω απ' όλα. Ναι. Στοχευμένες αφίξεις στην Ιεράπετρα θα υπάρξουν και αν ναι, για ποιους λόγους? Έχουμε να κάνουμε με επαναλαμβανόμενο τουρισμό? Έχουμε να κάνουμε με μια θεματική προσέγγιση που την έχετε αξιοποιήσει? Θα σας πω το εξής. Επαναλαμβανόμενους τουρίστες έχουμε πολλούς, όπως έχει όλη η Νότια Κρήτη. Γιατί η Νότια Κρήτη προσφέρει ένα προφίλ σχετικά διαφορετικό από την υπόλοιπη Κρήτη. Έτσι, είναι λίγο στο πιο χαλαρό, στο πιο οικογενειακό. Δεν είμαστε μέσα σε εισαγωγικά βιομηχανοποιημένο προϊόν που έχει η Βόρεια Κρήτη. Τώρα από εκεί πέρα, με το θεματικό τουρισμό, έτσι, ο θεματικός τουρισμός γενικότερα πρέπει να πάρουμε να το έχουμε υπόψη, δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες, μέσα σε όλες τις προσπάθειες είμαστε κι εμείς, αλλά είναι δύσκολο να πούμε τώρα ότι θα έχουμε τόσο μεγάλο κομμάτι θεματικού τουρισμού που θα μπορούμε να καλύψουμε μια παράταση σεζόν ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Σας ρωτώ κάθε φορά για τις αγορές που ξεχωρίζουν, για τις αγορές που πραγματικά έχουν δείξει, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για τις περιοχές σας. Ποιες είναι? Οι αγορές είναι αυτές που ξέρουμε, δηλαδή είναι κατά βάση οι Γερμανοί, είναι οι Γάλλοι, είναι οι Κέντροευρωπαίοι, είναι οι Πολωνοί οι οποίοι είναι ανεβασμένοι. Μια διαφοροποίηση όμως που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια, ξέχωρα τις αγορές, είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλές κρατήσεις από μεμονωμένους πελάτες. Το ποσοστό τους έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει, και ίσως αυτό και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του κορονοϊού, ο
ο Ευρωπαίος πελάτης προτιμάει να ταξιδεύει ή τουλάχιστον δείχνει μια τάση να ταξιδεύει μόνος του. Και αυτό τουλάχιστον για περιοχή σαν τη δικιά μας είναι καλό. Είναι καλό. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται και για την αγοραστική δυνατότητα, για το πορτοφόλι του, έτσι δεν είναι. Συνήθως το πορτοφόλι είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο. Αναφορικά τώρα με το ερώτημα το οποίο κυριαρχεί. Οι φετινές διακοπές θα είναι ακριβότερες σε σχέση με πέρυσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι των ξένων που έρχονται, αλλά και στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, οι φετινές διακοπές θα είναι ακριβότερες. Θα είναι ακριβότερες διότι μην ξεχνάτε ότι πέρσι μπορεί να υπήρξαν οι αυξήσεις που υπήρξαν, αλλά οι τιμές είχαν κλειστεί ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος έχουν δοθεί αυξήσεις από τα πρακτορία, έχουν ανέβει και οι τιμές στους ελεύθερους, γιατί μην ξεχνάτε ότι το κόστος λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, ας πούμε, γιατί γενικά σε όλη μας ζωή το βλέπουμε, έχει αυξηθεί δραγματικά σε σχέση με πρόπερση. Μάλιστα, μάλιστα. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Επίσημη πρώτη πρόεδρε, πότε έχουμε για την περιοχή σας? Έχουμε τέλος του Απριλίου. Τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου ανοίγει το πρώτο ξενοδοχείο, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.